Βαΐτσις μπερδεύονται εκεί. Αφήνει ο διαιτητής τη φάση να συνεχιστεί. Να μια μπροστινή παλιά για τον Ζελελίδη. Βγαίνει και ο Μίχος, ένα λάθος, Ζελελίδης μόνος του, πλασάρει και είναι το γκολ. 0-1 προηγείται ο Άρης στο 6ο λεπτό, στο Ολυμπιακό στάδιο. Από ένα λάθος που έγινε εκεί από τον Μίχο, βλέπουμε τους πανηγυρισμούς και η επανάληψη της φάσης, η βαθιά παλιά, πετάγεται ο Ζελελίδης, γίνεται το λάθος από τον Μίχο. Ζελελίδης ψύχρεμα πλασέρει τον Αλβανίτη, γίνεται το 0-1. Ο Άρης προηγείται στο Ολυμπιακό στάδιο στο 6ο λεπτό του Ολυμπιακού με 1-0. Ξανθόπουλος, Σεμερτζίδης. Ωραία πάσα για τον Παπαχρήστου. Παπαχρήστου έξω από την περιοχή, κάνει και το σουτ. Η μπάλα ελάχιστα out. Το κατακυρώνει αμέσως ο διαιτής, ο κύριος Τριανταφύλου. Βαΐτσις για τον Ξανθόπουλο. Βαΐτσις το 1-2 με το Σέστιτς. Σέστιτς μπαίνει μέσα στο περιοχή. Έχουμε πέναλτι. Να ξαναδούμε όμως αυτή τη φάση. Είναι πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Να η φάση ξανά. Μπαίνει ο... Απλώνει εκεί το πόδι του ο Χατζηνικολάου. Πέφτει ο Σέστιτς. Να και ο διαιτητής περικυκλώνεται από τους παίκτες του Άρη. Αγωνία στο Ολυμπιακό στάδιο. Μίχος παίρνει φόρα. Πλασάρι και τα δίκτυα. Έχουμε το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Να ο Πέτρος Μίχος εδώ πανηγυρίζει μαζί με τον Παπαχρήστου, τον Βαΐτσι, τον Αποστολάκη. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το πέναλτι μάλλον, το εύστοχο του Μίχου. Από την άλλη γωνιά ο Κατσιαούνης. 1-1 στο Ολυμπιακό στάδιο στο 19. Ο Μίχος σοφαρίζει το γκολ που είχε πετύχει στο 6 ο Ζελελίδης. Ζελελίδης το 1-2 με τον Σαμόλη. Να μια μπροστινή παλιά για τον Οικονομίδη. Πολύ ωραία προσπάθεια των παιχτών του Άρη. Μπροστινή παλιά για τον Ζελελίδη που βγαίνει μόνος του, πλασάρι. Αμέσως ο Ζελελίδης, πέφτει ο Αρβανίτης. Εντυπωσιακή ενέργεια του goalkeeper του Ολυμπιακού. Ξαναβλέπουμε αυτή τη φάση. Οικονομίδης με τη μία για τον Ζελελίδη που μπαίνει εδώ, τον βλέπετε, πλασάρι αμέσως, πέφτει ο Αρβανίτης και με δεύτερη επέμβαση μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Μιχαλίτσος μπερδεύεται, θα γίνει το λάθος, έγινε το λάθος. Σέστιτς μέσα στην περιοχή, ξεφεύγει ο Σέστιτς, βγαίνει μόνος του, σουτάρει, δοκάρει η μπάλα. Οικονομίδης απομακρύνει, Αποστολάκης επιμένει ο Ολυμπιακός, ωραία σέντρα. Παπαχρήστου κάνει το κοντρόλ, Βόστου βγαίνει πάνω στην μπάλα. Μπιμπισίδης να μέσα σε ένα λεπτό που το παιχνίδι πήρε μια άλλη εξέλιξη. Μέσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη. Νίκητς που μπαίνει. Νίκητς βγαίνει ο Ζελελίδης, έχει σηκώσει ο υπόψη στη σημαία. Το καταλογίζει ο διαιτητής. Δεν μετράει βέβαια τον γκολ του Ζελελίδη. Έχει σηκώσει ο υπόψη στη σημαία. Και ο πάγκος του Άρη με τον Γιάννη Βένο. Και τους εμβληματικούς. Τζόλας. Τζιφόπλος. Ο Άρης που παίζει με δύο κυνηγούς, τον Νίκολα Νίκητς και τον Θόδωρο Ζερελίδη. Offside, το υποδεικνύει ο επόπτης. Η άμυνα του Άρη που παίζει man to man. Ο Μητρόπουλος επιτηρείται από τον Τζόλα όταν γυρίζει πιο πίσω στις στιμένες φάσεις για τα foul και τα corner. Τον επιτηρεί ο Μπιμπισίδης. Μητρόπουλος εδώ που κερδίζει τις κόντρες. Μητρόπουλος πολύ καλός και στο πρώτο ημίχρονο έχει κερδίσει ένα φάουλ εδώ. Ενώ πιάνει το πόδι του, έχει χτυπήσει. Σηκώνεται ο πάγκος του Ολυμπιακού, οι φυσιοθεραπευτές. Στο πρώτο μέρος λοιπόν ο Άρης πέτυχε ένα ευνηδιά στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που μετά την ψυχρολουσία ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση του τραυματισμού του Τάσου Μητρόπουλου. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν που μετά την ψυχρολουσία αυτού του 0-1 κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι, πέρασε μπροστά. Έχασε μερικές εντυπωσιακές ευκαιρίες, είχε δοκάρει με το Σέστιτς. Ισοφάρισε με το, αυτό το χτύπημα πέναλτι του Μίχου. Μίχος εδώ. Σουτ του Σέστιτς, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ένας Ολυμπιακός βέβαια που δεν περίμενε αυτή την αντίδραση του Άρη, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά. Περίμενε ότι λόγω έδρας
θα μπορούσε να ευνηδιάσει αυτό στον αντίπαλό του. Έγινε το αντίθετο. Ισοφάρισε όμως σε Μερτζίδης. Είναι εκεί ο Τζιφόπουλος. Ψάχνει να βρει τον Νίκητς. Έχει βγει η μπάλα. Σέστιτς και αλλαγή. Ο Ολυμπιακός βέβαια είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Άρης ήταν πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις του. Χατζηνικολάου που παίζει λίμπερο στον Άρη. Σαμόλης μπαίνει στη φάση, ο Νίκητς κερδίζει τις κόντρες, έρχεται ο Παπαχρήστου. Μίχος Τόγιας. Ξανθόπουλος. Σέστιτς. Μαρκάρεται πάντα από τον Τζιφόπλο. Ο Τζιφόπλος πάνω στο Σέστιτς, ο Βόσντου πάνω στο Κοκολάκι. Σε Μερτζίδης. Παλιά για τον Μητρόπλο. Θέλει να γυρίσει αυτό στην μπάλα. Διώχνει εκεί ο Χατζηνικολάου. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Ξανθόπουλος. Σε Μερτζίδης. Σαμόλης. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο το προσφέρουν οι διοικήσεις των δύο ΠΑΕ, του Ολυμπιακού και του Άρη, μέσω βέβαια της ΕΡΤ2. Να, μια μπροστινή παλιά, είναι offside όμως ο Ζερλελίδη.